μπορώ να απαντήσω με μεγάλη χαρά στην ερώτηση, γιατί ο ελληνικός πολιτισμός πάντοτε αισθάνθηκε τόσο άνετα με την μετεξέλιξη του θεάτρου και της υποκριτικής στον χώρο του κινηματογράφου, γιατί εμείς είμαστε αυτοί που ανακαλύψαμε το θέατρο και την κωμωδία και τη σάτυρα και το δράμα. Και δεν θέλω να κομίζω γλάφκαν, ούτε ειδικός, εσείς ξέρετε καλύτερα, ότι ο σκοπός του θεάτρου όταν δημιουργήθηκε και ανακαλύφθηκε από τους Έλληνες ήταν η κάθαρση. Το θέατρο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο καθρέφτης, της κοινωνίας. Είναι σαν να κρατάει έναν καθρέφτη μπροστά μας και μας δείχνει ποιοι είμαστε. Μας δείχνει όχι για να μας εκθέσει και να μας ντροπιάσει, αλλά για να μας κάνει καλύτερους. Γι' αυτό και το δράμα είχε πάντοτε ως τέλος, ως σκοπό την κάθαρση. Είναι σαν το MRI που κάνουμε για να δούμε τι έχουμε και για να γίνουμε καλά. Λοιπόν, αυτό είναι το θέατρο. Μας δείχνει ποιοι είμαστε. Δεν μη θυμώνουμε με αυτά που δείχνει το θέατρο, είτε όταν είναι δράμα να θυμώνουμε, είτε όταν είναι σάτυρα να τη δεχόμαστε, γιατί αυτοί είμαστε. Και η εξέλιξη της υποκριτικής τέχνης στον χώρο του κινηματογράφου, όταν έγινε, βρήκε τον ελληνισμό έτοιμο. Ήμασταν έτοιμοι. Γι' αυτό και αναδείξαμε πάρα πολύ καλούς σκηνοθέτες, πάρα πολύ καλούς καλλιτέχνες, σαν εσάς, οι οποίοι διεκδίκησαν διεθνώς. Επομένως, είμαι πολύ ευτυχής και χαρούμενος που το φεστιβάλ αυτό συνεχίζεται εδώ, στη Νέα Υόρκη, στην πρωτεύουσα της παγκόσμιας τέχνης, από τους ανθρώπους που εκπροσωπούν έναν πολιτισμό που ανακάλυψε το θέατρο και την υποκριτική τέχνη για να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Και η σχέση του θεάτρου με την Εκκλησία και τη θρησκεία είναι πάρα πολύ ισχυρή. Μην ξεχνάμε τα θεατρικά στοιχεία που έχει η λατρεία μας, οι προσευχές μας, οι λειτουργίες μας. Σκηνικά, κοστούμια, χρώματα, ακολουθίες, θυμίαμα, λουλούδια, διαφορετικά χρώματα, άμφια, processions, λιτανίες, χώρος, μουσική, η μουσική που αλλάζει, η χοροδία και ο κόρπος που απαντά, αυτός ο διάλογος με τον θεατή και τον συμμετέχοντα και κυρίως το τέλος. Το τέλος είναι η λύτρωση. Εκεί που κοινωνάμε τον Θεό και λυτρωνόμαστε. Επομένως, έχουμε τόσο ισχυρά παράλληλα στοιχεία, η υποκριτική, το θέατρο, ο κινηματογράφος, μαζί με τη λατρεία, την ορθόδοξη και την χριστιανική, γενικότερα τη θρησκευτική, για να το κάνουμε πιο γενικό, να μην είμαστε τόσο σοβινιστές, αγαπάμε τη θρησκεία μας, αλλά βλέπουμε και τι γίνεται στον κόσμο. Έχουμε παράλληλη πορεία, έχουμε πάρει πολλά από εσάς, έχετε πάρει πολλά από εμάς, είμαστε μαζί, γι' αυτό και η Ιεράρχη Επισκοπή Αμερικής πάντοτε θα είναι κοντά σε οποιαδήποτε εκδήλωση τέχνης, θεάτρου και προβολής του ελληνικού πολιτισμού. Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια.